Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στον Δήμο Γρεβενών υπάρχει το κτίριο του ΚΕΓΕ, της Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι άδειο, δεν λειτουργεί, δεν χρησιμοποιείται, γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρθηκαν προ πολλών ετών, πλησιάζει τη δεκαετία περίπου, στο νέο κτίριο που είχε κατασκευαστεί τότε, το διοικητήριο, στο οποίο στεγάζεται και η Αντιπεριφέρεια, νομαρχία πριν, Αντιπεριφέρεια σήμερα, και όπου έχουν συγκεντρωθεί όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες του νομού και του Δήμου. Αυτό το κτίριο σήμερα παραμένει σε αχρησία και δυστυχώς δέχεται τη φθορά του χρόνου και της μη χρησιμοποίησής του. Βέβαια, ο Δήμος Γρεβενών, με βάση το εγγράφου 13088 κάθετος 87 του 16, ζητάει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της οικοπαιδικής έκτασης ευαδών 7.689,5 τετραγωνικών μέτρων και των κτηριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτό. Το κτίριο, βέβαια, να αναφερθεί ότι το 2012 με την παρήθυνση πρωτοκόλλου 520 κάθετος 21258 κάθετος 22 Δευτέρου του 2012 είχε δοθεί με απόφαση τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε παραχωρηθεί η χρήση του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αστυνομικών υπηρεσιών Γρεβενών, στο οποίο όμως σήμερα αυτός ο λόγος της τότε παραχώρησης έχει εκλείψει, για τον εξής απλό λόγο, ότι στο Δήμο Γρεβενών και μέσα στην πόλη των Γρεβενών υπάρχει ένα νεόδμητο ημιτελές κτίριο, το οποίο είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά είχε ανεγερθεί τότε για την λειτουργία της σχολής αστιφυλάκων. Σήμερα όμως, και πρότινος πριν από λίγο διάστημα, με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Αστυνομίας, όπου πήγαμε στο νεόδρομο αυτό κτίριο, αποφασίστηκε οι αστυνομικές υπηρεσίες όλου του νομού να στεγαστούν εκεί και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφηκε η αλλαγή χρήση του κτίριου. Συνέπεια αυτών των ενεργειών, το κτίριο του ΚΕΓΕ, του οργανισμού Δήμητρα, δεν χρειάζεται πλέον για αυτήν τη χρήση του. Έτσι, ο Δήμος Γρεβενών κατέθεσε το αίτημα προς το Υπουργείο σας για να παροχωρηθεί με σκοπό να αξιοποιηθούν αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ένας πολυχώρος όμως, ο οποίος θα έχει την προβολή, την προώθηση και την έκθεση του μανιταριού και των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή, το κτίριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο για την προβολή των αγροτικών προϊόντων και του μανιταριού. Επισημαίνω εδώ ότι η πόλη των Γρεβενών έχει ανακηρυχθεί ως η πόλη του μανιταριού. Ο νομός Γρεβενών είναι μια περιοχή όπου τα άγρια μανιτάρια είναι ένα ιδιαίτερο έδεσμα και είναι, νομίζω, γνωστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε επισκέψεις του εξωτερικού. Το αίτημα είναι να παραχωρηθεί, για να το μαζέψω. Το αίτημα και το κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Το αίτημα είναι να γίνει η άμεση άρση της προηγούμενης παραχώρησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να παραχωρηθεί στο Δήμο. Το επίγον είναι όμως ότι μέσα στους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του έτους θα τρέξουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, άρα ο Δήμος Γρεβενών θα πρέπει άμεσα να έχει κρατήστε κάτι για τη δευτερολογία σας. Την παραχώρηση για να προχωρήσει στις μελέτες του ΕΣΠΑ. Κύριε Αποστόλου, ορίστε. Καταρχήν οφείλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και ανταποκρίνεται με τις δυνατότητες που υπάρχουν λόγω του φορτωμένου έργου που έχει. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, να ανταποκριθεί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αντιπαρέρχομαι, κύριε Γρηγοράκο, τα περί αντικοινοβουλευτικής λειτουργίας ενός χώρου, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι σήμερα το διάλογο και τη δημοκρατική λειτουργία την έχει υπηρετήσει όσο καμιά άλλη παράταξη σε αυτή τη Βουλή. Λοιπόν, απαντώ στο ερώτημα του συναδέλφου. Όντως, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2012
είχε παραχωρηθεί η δωρεάν χρήση μέρος του ακινήτου του οργανισμού Δήμητρα στα Γρεβενά για τις ανάγκες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο Δήμος Γρεβενών όντως έχει υποβάλει το συγκεκριμένο αίτημα και ζητά την αξιοποίηση ενός μέρους των ακινήτων και πραγματικά θέλει να φτιάξει... Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ, γιατί... τα ναι, τοπικά γιατί δεν ακούει προϊόντα. Όμως οφείλουμε, αγαπητές συνάδελφοι, να επισημάνουμε ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο η προηγούμενη δημοτική αρχή με πράξη εφαρμογής το 2010 το ενέγραψε λανθασμένα βεβαίως στην ιδιοκτησία του ο Δήμος. Εμείς το Υπουργείο το 2013 απέστειλε τους τίτλους κυριότητας των συγκεκριμένων εκτάσεων στο Δήμο και βεβαίως ζητώντας η συγκεκριμένη ιδιοκτησία να καταγραφεί στην κυριότητα του Δημοσίου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε απαραίτητο για να εξετάσουμε το αίτημα να γίνουν δύο κινήσεις. Πρώτον, να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη που όντως αναφέρθηκε ο συνάδελφος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και από την άλλη πλευρά βεβαίως να εκδοθεί διορθωτική πράξη εφαρμογής από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις και να αποδοθεί η κυριότητα στο Δημόσιο. Από εκεί και πέρα βεβαίως και θα εξετάσουμε το αίτημα. Ήδη ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ακίνητο για αγροτική χρήση. Άρα λοιπόν άμεσα μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες εμείς θα προχωρήσουμε στην παραχώρηση της χρήσης και πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα για την περιοχή η ανάγκη αξιοποίησης ενός ειδικού προϊόντος του μονιτοριού αλλά και γενικότερα των δυνατοτήτων που έχει στον αγροτικό χώρο θα συμβάλλει πάρα πολύ η συγκεκριμένη παραχώρηση. Ορίστε, κύριε Μιλιάλη. Κύριε Υπουργέ, γι' αυτό έθεσα το θέμα ως επίκαιρη ερώτηση και σας είπα εντάχει στην πρωτομιλία μου πρέπει να τρέξουν γρήγορα όλες αυτές οι προθεσμίες και όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες εμποδίζουν την υπογραφή σήμερα που θα μπορούσε αν δεν υπήρχαν αυτά τα προσκόμματα την υπογραφή της παραχώρησης. Θα πρέπει πολύ γρήγορα να τρέξουν όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες τις οποίες προαναφέρατε για να προλάβουμε την προκήρυξη των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ώστε στην περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020 να ενταχθεί όλη η διαμόρφωση του χώρου ως ένα εκθεσιακό χώρος προβολής των αγροτικών προϊόντων και εν είδη του μανιταριού. Χαίρομαι που βλέπετε θετικά το αίτημα και παρακαλώ το Υπουργείο να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την δικιά μας συνδρομή, βέβαια και τη συνδρομή του Δήμου Γρεβενών αλλά και τη συνδρομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Από ό,τι κατάλαβα, ο Υπουργός δεσμεύτηκε να κάνει δεκτό το αίτημα. Γυρνώντας πίσω εσείς τώρα, πρέπει να βγει, γιατί το έβαλε ως προϋπόθεση, μία ανάκληση της απόφασης του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Διαφορετικά θα ξανάρθετε εδώ σε τρεις μήνες και θα συζητάμε το ίδιο θέμα. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Άρα, κύριε Πρόεδρε, άμεσα ο Δήμος πρέπει να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη πράξη εφαρμογής. Εμείς θα προχωρήσουμε στην συγκεκριμένη παραχώρηση. Θέλω όμως, επειδή όντως υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με όλες τις εκτάσεις, με όλα τα ακίνητα που έχει ο συγκεκριμένος οργανισμός Δήμητρα και βεβαίως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήδη με το νόμο 4384 το 16 ιδρύσαμε έναν οργανισμό ο οποίος θα διαχειριστεί τα ακίνητα γέες και εξοπλισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Προς το παρόν έχουμε μπει στη διαδικασία της καταγραφής. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 1.800.000 στρέμματα αγροτικής γης η οποία μπορεί να διατηθεί σε αγροτική χρήση. Καταμετρούμε τα ακίνητα που έχουμε ούτως ώστε κάποια στιγμή να πούμε ότι αυτή είναι η
περιουσία του Δημοσίου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτούς τους τρόπους εμείς θα την αξιοποιήσουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση η παραχώρηση αυτή είναι ένας τρόπος πραγματικά αξιοποίησης επωφελία της τοπικής κοινωνίας.